Και βέβαια έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στη δεύτερη καρδιά του Λίμπερο τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βέβαια δεν ξέρω ποιος φιλοξενεί ποιον εδώ. Σωστό κι αυτό. Όντως, γηπεδούχος είστε. Τέλος πάντων. Θα πρέπει. Ο ένας φιλοξενεί τον άλλον. Και έτσι. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιχολύπτη, τον Χρήστο, για το εξαιρετικό τραγούδι που έβαλε. Θα ρίξει και ήξερε ότι η Coldplay είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Είναι η επιλογή του Αλέξη του Τσαρούχα, βέβαια. Ευχαριστώ τον Αλέξη. Χαλί. Εξαιρετικό. Μερικές ώρες, όντας εδώ τώρα αυτές τις μέρες, Δήμαρχε, που είμαστε στο κέντρο της πόλης, το είπα και στον κύριο Κιώση που φιλοξενήσαμε νωρίτερα, σε τι πόλη ζούμε μερικές ώρες, έτσι. Δηλαδή, αναρωτιέσαι, λες, πόσο όμορφη είναι η Θεσσαλονίκη και πόσο πιο όμορφη μπορούμε να την κάνουμε. Και το λένε και πάρα πολλοί επισκέπτες. Πιστέψτε με, αυτές τις μέρες έχω δει εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες ανθρώπους εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός Ελλάδος. Ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάν μου το είπε αυτό το πράγμα. Δήμαρχε, σε τι ωραία πόλη ζείτε. Τι πόλη ζείτε. Κανείς ίσως να μην το αντιλαμβάνεται αυτό όταν ζει σε μια πόλη. Αλλά αυτό βέβαια, για να πάω στον πυρήνα και τη ερώτησή σου, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την κάνουμε και την πόλη καλύτερη. Εννοείται. Και αυτή είναι η καθημερινή μας προσπάθεια. Δηλαδή, εδώ πέρα βρισκόμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η μελέτη για την ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους. Ναι. Η πλατεία αυτή θα γίνει ακόμα μορφότερη. Είναι πράγματα τα οποία. Το deck που βλέπουμε, το deck της παλιάς παραλίας, για να έτσι μπορεί να βολτάρει κάποιος πολύ πιο άνετα. Εγώ αυτό που έχω να δηλώσω ως κάτοικος Βορείων Προαστίων και τώρα λόγω του σταθμού είμαστε εδώ στο κέντρο συνέχεια, είναι ότι βλέπω συνέχεια τουρίστες. Πάρα πολλούς. Καινούργια πρόσωπα συνέχεια. Η πόλη δηλαδή έχει αλλάξει 100% στα τελευταία χρόνια. Η πόλη είναι sold out, όχι μόνο τώρα την περίοδο της έκθεσης, όλο το καλοκαίρι. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, τα εστιατόρια είναι γεμάτα. Πραγματικά βλέπουμε εικόνες με πολλούς τουρίστες, όχι μόνο μεμονωμένους, αλλά όπως βλέπετε και ομάδες τουριστών. Ναι, βέβαια. Είναι πραγματικά σημαντικό το ότι η Θεσσαλονίκη πέρασε και η περιοχή εδώ πέρα της κεντρικής Μακεδονίας, της Χαλκιδικής, ξεπέρασε το μεγάλο σοκ από τον τραγικό πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία και από την πολύ περιορισμένη έλευση Ρώσων τουριστών που, αν θέλετε, ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ο τροφοδότης του υψηλού επίπεδου τουρισμού στην περιοχή. Το ξεπέρασε πολύ γρήγορα, το βλέπουμε με αισιοδοξία, αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα τουρισμού. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ ότι η Θεσσαλονίκη είναι πόλος έλξης και για εταιρείες. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έρχονται μόνο και να μιλήσουμε και με νούμερα για να δουν τη Θεσσαλονίκη μία, δύο, τρεις μέρες, αλλά έρχονται και για να μείνουν στη Θεσσαλονίκη και να δουλέψουν στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πλέον brain gain. Υπάρχουν πολλοί Θεσσαλονικείς, πολλοί Μακεδόνες οι οποίοι ήταν στην Ολλανδία, στην Αγγλία, στη Γερμανία και επειδή υπάρχουν πλέον θέσεις εργασίες, επιστρέφουν. Σε πολύ ψηλό επίπεδο, επιστρέφουν. Και επιστρέφουν με καλές συνθήκες, με υψηλούς μισθούς. Όλα αυτά συμβαίνουν στην πόλη μας και δεν συνέβησαν τυχαία. Δεν μπήκε τυχαία η Θεσσαλονίκη στο περιοδικό Time στους 50 καλύτερους τόπους που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Θεσσαλονίκη πλέον φιλοξενεί τους τουρίστες για 2,7 μέρες, όταν το 2019 ήταν 1,4 μέρες. Δηλαδή έχουμε διπλασιάσει το χρόνο παραμονής του τουρίστα. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται και τόσα πολλά ξενοδοχεία. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πρόβλημα στέγης, υπάρχει πρόβλημα επαγγελματικής στέγης, που σημαίνει ότι έρχονται και όχι μόνο φοιτητές, υπάρχουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά είναι η καινούργια εικόνα της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη του 2030, που ήδη παίρνουμε προκαταβολές, ήδη βλέπουμε πόσο πιο ελκυστική θα είναι η πόλη μας, πόσο πιο ζωντανή και, αν θέλετε, να πω και μια λέξη, και πόσο πιο πλούσια. Πλούσια με την έννοια πραγμάτων που θα γίνονται, πραγμάτων που δείχνει η πόλη μας. Και ποιότητας, έτσι κυρίως. Και ο τουρισμός έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά. Και οι υπηρεσίες τώρα, από ό,τι βλέπω, έχουν αναβαθμιστεί ποιοτικά. Ακριβώς, ένα χρόνο θα έχουμε το μετρό. Πλέον το μετρό δεν είναι ανέκδοτο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι φεύγουν οι λαμαρίνες από όλους τους σταθμούς. Αλλά γίνονται ήδη δοκιμαστικές διαδρομές από το Συντριβάνι μέχρι το αμαξοστάσιο. Ήδη έχουν μεταφερθεί στο αμαξοστάσιο σε ένα εξαιρετικό συγκρότημα τα γραφεία της Αττικό Μετρό. Ήδη σχεδιάζονται οι χώροι γύρω από το μετρό, ο σταθμός Αγίας Σοφίας.
Πρόσφατα θα ξέρετε ότι πετύχαμε μια τεράστια παλωτρίωση για τον τερματικό σταθμό της Ψελού. Θα έχουμε εκεί στον τερματικό σταθμό πίσω από το πάρκο, πάνω από το πάρκο της Νέας Ελβετίας, ένα σταθμό μετεπιβίβασης, ένα υπόγειο πάρκινγκ, θα έχουμε πάρκα. Η Θεσσαλονίκη αποκτά και περισσότερο πράσινο. Ναι, βέβαια. Είναι σημαντικό. Ξεκίνησα από αντιδήμαρχος πρασίνου και θυμάμαι τα πρώτα στοιχεία που είχα πάρει ήταν ότι η Θεσσαλονίκη έχει 2,7 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο. Σκοπεύουμε όχι μόνο με αυτά τα πάρκα που κάνουμε, αλλά και με την ενσωμάτωση χώρων πρασίνου, όπως είναι χώροι κοντά στο Χαρίσιο Γυροκομείο εκεί στην Τούμπα, κοντά στο Τελόγλιο Ίδρυμα, δηλαδή κοντά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, να δώσουμε και χώρους πρασίνου στην πόλη μας. Δηλαδή προσεγγίζουμε το θέμα της βελτίωσης της πόλης, όχι μόνο της εικόνας της, αλλά και της ποιότητας που μπορούν να ζουν οι ίδιοι κάτοικοι. Και της καθημερινότητας. Και ο Δήμαρχος, ξέρετε, απευθύνεται πρωτίστως στους ίδιους τους κατοίκους. Ναι, εννοείται. Όχι επειδή τον ψηφίζουν, αλλά επειδή είναι αυτοί που μένουν, επειδή αυτοί έχουν την καθημερινότητά τους στην πόλη, η οποία πρέπει κάθε μέρα να βελτιώνεται. Να βελτιώνεται. Κύριε Δήμαρχε, η θητεία σας συμπίπτει με δύο πολύ ενδιαφέρουσες παραμέτρους, η μία για την πολιτική ζωή και η άλλη για την καθημερινότητά μας. Η πρώτη είναι ότι κληθήκατε και τα καταφέρατε να σχηματίσετε διοίκηση μέσα από μια πρωτόγνωρη διαδικασία εκλογικού νόμου. Δηλαδή έγιναν οι εκλογές με τη μορφή της απλής αναλογικής και σχηματίσατε τη διοίκηση η οποία πορεύεται και ολοκληρώνει σιγά σιγά αυτή την θητεία. Οδεύουμε προς αυτοδιοικητικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Η άλλη ήταν ότι έπρεπε μέσα σε όλο αυτό να διαχειριστείτε και την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας. Πώς βγαίνετε λοιπόν μετά από αυτή την τετραετία, προς πενταετία πια, διαφορετικός από ό,τι αναλάβατε, από τη μέρα που αναλάβατε? Για να απαντήσω έτσι πολύ σύντομα, τίποτα δεν ήταν εύκολο από τη μέρα που ανέλαβα, την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, και σε πολιτικό επίπεδο και αν θέλετε με όλη αυτή τη συγκυρία, ακόμα και σήμερα που μπαίνουμε στην ενεργειακή κρίση με τις ψηλές τιμές, όχι μόνο στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο, αλλά και στα ίδια τα έργα. Ξέρετε, τα έργα έχουν ξεφύγει με τις τιμές των υλικών. Βέβαια. Αλλά πιστέψτε με ότι ίσως αυτό δεν αφορά τον κόσμο. Ψήφισαν ένα δήμαρχο, εξέλεξαν με μεγάλη πλειοψηφία. Εγώ δεν ξεχνάω ποτέ τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μου δείξαν οι συμπολίτες μου τον Ιούνιο του 2019, με ένα ποσοστό που δεν θυμάμαι αν πήρε άλλος δήμαρχος 67%. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι πίσω. Η μέρα των εκλογών είναι μια στιγμιαία αποτύπωση της θέλησης του λαού. Από εκεί και μετά εμείς πρέπει να δουλέψουμε και αυτό κάνω. Δεν θα πω πόσο δύσκολα είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται, αλλά θέλω να πω ότι γίνονται. Και δεν είχα διαλέξει τυχαία, αν θέλετε, την ονομασία του ψηφοδελτίου μου. Όταν είχα πει ναι στη Θεσσαλονίκη, εννοούσα, πίστευα και δουλεύω όλο αυτόν τον καιρό έτσι ώστε να γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά που βλέπαμε σε ταξίδια μας ή φανταζόμασταν ή συζητούσαμε, έλα μωρέ, αυτά θα γίνουν ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ναι, μπορεί να γίνουν όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη και να φτάσει η Θεσσαλονίκη εκεί που της αξίζει. Να μείνω λίγο στο κομμάτι της πανδημίας, γιατί πέρσι ο Νοέμβρης για την πόλη ήταν δύσκολος. Βέβαια, πλέον έχουμε τα εμβόλια, έχουμε όλοι και μια μεγάλη εμπειρία από τη διαχείριση ο καθένας του εαυτού του σε αυτή την κατάσταση. Αλλά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Σιγά σιγά από τις επόμενες εβδομάδες θα αλλάξουν και οι καιρικές συνθήκες. Τι λένε οι ειδικοί, ποια είναι η αίσθησή σας, πάμε σε καλύτερο χειμώνα φέτος? Κοιτάξτε, πολιτικός μηχανικός είμαι. Δεν θα σας δώσω εγώ την απάντηση για το τι μπορεί να περιμένουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι πλέον είμαστε οχυρωμένοι με τα εμβόλια, με την εμπειρία και τη δική μας και στη συμπεριφορά μας. Ήταν δύσκολος κυρίως εκείνος ο Νοέμβρης του 20, όχι του 21, που ήταν πραγματικά δύσκολα τα πράγματα για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά πλέον όλοι είμαστε πάρα πολύ πιο σοφή στο πώς, και πολύ πιο έμπειροι στο πώς θα διαχειριστούμε και αυτήν την πιθανή έλευση ενός καινούριου κύματος, αλλά σίγουρα δουλεύουμε. Σίγουρα όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και τις μέρες της πανδημίας, όπου δεν έλειψα ούτε μια μέρα, ίσως και ούτε μια ώρα από το γραφείο μου, όπως και οι περισσότεροι συνεργάτες μου, όπως αν θέλετε και οι περισσότεροι πάλι του Δήμου. Όλη εκείνη την περίοδο οι εργάτες καθαριότητας δούλευαν, οι εργάτες στο πράσινο δούλευαν. Τα έργα δεν σταμάτησαν και όλη αυτή την περίοδο όχι μόνο κάναμε έργα στην πόλη, όχι μόνο βελτιώναμε την καθαριότητα,
αλλά συγχρόνως δουλεύαμε και για τα μεγάλα, τα μεσαία project και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα να μιλάμε για τις μεγάλες αναπλάσεις, για τη ΔΕΘ, για το μετρό, για τις πλατείες που σας είπα προηγουμένως, για τα γήπεδα που φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, ναι. Ότι όλα αυτά δρομολογήθηκαν. Δεν χάσαμε ούτε μια μέρα. Ούτε μια μέρα δεν χάθηκε και στο όραμά μας και στο σχεδιασμό μας. Βρήκαμε χρηματοδοτήσεις, 160 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν την πόλη για έργα σε πάρα πολλούς τομείς, αναπλάσεις οδών γύρω από τους σταθμούς του μετρό, σε έξυπνα συστήματα, σε θέματα που αφορούν καθημερινότητα, αλλά και το πιο σημαντικό επίσης στο κομμάτι της προβολής. Δεν φτάσαμε τυχαία να έρχεται ο Τζέιμι Όλιβερ στην πόλη μας να μαγειρέψει. Δεν φτάσαμε τυχαία στο να έχουν όλα αυτά τα περιοδικά που σας είπα οι οδηγοί, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί την πόλη σαν τους καλύτερους και να κάνουν αφιερώματα. Ο ΕΟΤ να έχει τη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά. Μέχρι κεντρικό. Τώρα είχε νησιά, είχε, ξέρετε, τη Μύκονο, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τώρα πρέπει να είναι και Θεσσαλονίκη. Δεν φτάνει πλέον τα κρουαζιερόπλια που είναι μια συνηθισμένη εικόνα να... Πλέον. Ναι, όλα αυτά, ξέρετε, κάποτε ήταν μαγικές εικόνες. Έρχονταν ένα κρουαζιερόπλιο και το βγάζαμε φωτογραφίες. Τώρα λέμε, ένα ακόμα. Δουλεύουμε για να έρθουν και υπερατλαντικές πτήσεις. Δουλεύουμε το αεροδρόμιο μας να συνδεδεμένο απευθείας τόσο με την Ανατολή, τον αραβικό κόσμο, όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον όλο αυτό με πολλή δουλειά, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που μπορεί να κάνουν ίσως πιο δύσκολο το έργο μας, αλλά μας κάνουν και πιο περήφανους ότι γίνονται πράγματα στην πόλη μας. Πριν πάμε στα γήπεδα, για τα οποία έχουμε μια ενότητα ερωτήσεων, το κομμάτι της διαχείρισης του άγνωστου, του αχαρτογράφητου ενεργειακού κόστους για τους Δήμους είναι μάλλον τρομακτικό στα δικά μου μάτια. Γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους φίλους που μας ακούν ότι, για παράδειγμα, ο Δήμος είναι υπεύθυνος και για την λειτουργία όλων των σχολικών κτηρίων. Είναι ένα ζήτημα, είναι βέβαιο, στη σκέψη σας. Να σας δώσω και ένα νούμερο. Όπως λέτε πολύ σωστά, και ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει, οι Δήμοι, όχι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης μόνο, όλοι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβαίνει σε όποιο σχολείο. Από τους παιδικούς σταθμούς, τη δίχρονη προσχολική, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια. Για οτιδήποτε πλην του εκπαιδευτικού προγράμματος και των καθηγητών, σχολικές καθαρίστριες, συντηρήσεις, αυλές, μπασκέτες για να φάμε και σε αθλητικά, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχορηγείται από το κράτος για τη σχολική στέγη, δηλαδή ουσιαστικά γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, 2,400 κάτι. Και πέρσι, τη σχολική περίοδο 2021-2022, το κόστος του φυσικού αερίου ήταν 2.300.000. Φαντάσου, Κώστα, ότι αυτό... Σημαίνει ότι όλα τα λεφτά έτσι όπως έρχονται πάνε στο φυσικό αέριο. Και προφανώς δεν σταματήσουμε και να συντηρούμε και να βάφουμε και να βελτιώνουμε την κατάσταση. Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση, η οποία από τη μια πλευρά βέβαια λύνεται με έκτακτες επιχορηγήσεις. Με επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Με χρηματοδότηση του ίδιου του Δήμου, ας πούμε, για τις σχολικές καθαρίστριες, για να είναι τα σχολεία μας καθαρά. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης φέτος έχει προβλέψει συν 400.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του, για να είναι τα σχολεία καθαρά. Και δεν είχαμε συνυπολογίσει το ολοήμερο. Ξέρετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε και ολοήμερα σχολεία, και είναι πολλά, γύρω στα 80 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που σημαίνει γονείς να πηγαίνουν να αφήνουν τα παιδιά τους και να τα παίρνουν σπίτι το απόγευμα να μπορούν να εργάζονται. Ναι. Όσο γίνεται πιο απρόσκοπτα, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίσουμε και παραπάνω κόστος. Το έχω πει ξανά, το ξαναλέω και σήμερα, καμία έκπτωση δεν θα γίνει στα παιδιά μας, στα σχολεία, αλλά από την άλλη πλευρά χρειαζόμαστε τη συμβολή του κράτους, και εκείνο που κάνουμε βέβαια και από τη δικιά μας την πλευρά είναι περισσότερες λάμπες LED, λιγότερη δηλαδή κατανάλωση ρεύματος, περισσότερα φωτοβολταϊκά. Μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα όπου γύρω στα 100 από τα 216 σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν ενεργειακά αυτόνομα. Θα έχουμε παντού λάμπες LED. Θα μου πείτε θα γίνει αύριο. Προφανώς και δεν θα γίνει αύριο. Όχι. Αλλά ήδη αυτό το τρέχουμε, και αν θέλετε μας βρήκε και αυτή η κρίση όλους μας λίγο πίσω. Εδώ έβλεπα το πρωί ένα ρεπορτάζ που θυμάστε πριν από λίγα χρόνια λέγαμε όλοι να βγάλουμε το πετρέλαιο και να βάλουμε φυσικό αέρια στα σπίτια μας. Και είχε σε ένα κανάλι το πρωί έναν ειδικό σε αυτές τις εγκαταστάσεις, πώς το φυσικό αέριο να το γυρίσουμε πίσω σε πετρέλαιο. Άρα ζούμε πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα δουλέψουμε και σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να υπάρχει
η ποιότητα των υπηρεσιών, η ποιότητα που αξίζει στην πόλη και πρώτα απ' όλα βέβαια στα παιδιά μας. Έτσι. Να πάμε τώρα στο κομμάτι των γηπέδων σιγά σιγά και να τα πάρουμε με τη χρονολογική σειρά που ξεκίνησε το καθένα να τρέχει ως project. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είμαστε στη φάση της αναμονής της αποκάλυψης των τριών μακετών. Πίσω από αυτό όμως υπάρχει και χρόνος πολύς και δουλειά πολύ. Πού βρίσκεται το έργο, πού βρίσκεται το πράγμα όπως το έχετε σε γνώση σας? Ξέρετε, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, σαν ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ και το γήπεδο και μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε σε γήπεδο, αλλά μου αρέσει να πηγαίνουμε και σε σύγχρονα γήπεδα. Και το έχω πει σαν είπα το χρόνο, ότι δεν είναι γήπεδα αυτά για τη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Και οι μεγάλες ομάδες γίνονται στα μεγάλα και σύγχρονα γήπεδα. Σωστά. Λοιπόν, το γήπεδο του ΠΑΟ ξεκίνησε παλιότερα, νομίζω το 2018, με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ίσως πολλοί πίστεψαν ότι δεν το πιστεύαμε, ότι ίσως κάποιοι δεν το θέλανε. Λοιπόν, μια χαρά, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα του ειδικού πολεοδομικού ειδικού χωρικού σχεδίου, που σημαίνει υπάρχουν όλοι οι κανόνες. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ανέθεσε σε μια εξαιρετικά ικανή ομάδα εκτός Ελλάδος και σε ένα αντίστοιχο γραφείο στην Ελλάδα, την εταιριών, με εξειδίκευση αυτό, την εκπόνηση του master plan των σχεδίων. Αυτά θα είναι στα χέρια μας τις επόμενες μέρες. Οπότε θα έχουμε και αυτή την εικόνα για να προχωρήσουμε μετά σε όλες τις αδειοδοτήσεις. Ήδη έχουν γίνει ομάδες. Τώρα μην ζαλίζουμε τον κόσμο, αλλά ήδη έχουν γίνει ομάδες έργου. Ήδη προχωράει. Όποιες αδειοδοτήσεις χρειαστούν, που θα συμβάλλει ο Δήμος, που θα συμβάλλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με τον Απόστολο είμαστε μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα, ξεκίνησε και η προσπάθεια για το γήπεδο, το project για το γήπεδο του Άρη, με ένα διαφορετικό μοντέλο. Το πιο πολύπλοκο αυτό. Λίγο πιο δύσκολο ακούγεται στον κόσμο, ή όχι? Θα το δείξει η ιστορία. Ότι ανταλλάσσεις έκταση, ναι, πας αλλού. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι η ανάπλαση στην περιοχή της Τούμπας. Έτσι αποφάσισε η πλευρά του ΠΑΟΚ. Η πολιτεία, η πόλη είναι κοντά. Ναι. Η πλευρά του Άρη αποφάσισε τη διπλή ανάπλαση. Δηλαδή, πάρκο συν κάποιοι χώροι αθλητικοί μικροί στην περιοχή του Χαριλάου. Στο Χαριλάου. Και μια ανάπλαση με γηπεδικές αθλητικές εγκαταστάσεις συν άλλες χρήσεις σε ένα μεγάλο οικόπεδο, μια μεγάλη έκταση 162.000 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή κοντά στο IKEA. Και αυτό προχωράει και αυτό έχει βιωσιμότητα. Συμμετέχει και εκεί και η πολιτεία προφανώς, οι άνθρωποι του Άρη. Εκεί βέβαια έχουμε και τον ΟΑΕΔ που είναι η ιδιοκτησία του. Ναι. Είναι δύο δήμοι πλέον, Θεσσαλονίκης και Πηλέας Χορτιάτη. Είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εκεί προχωράει και στα δύο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση. Σας μιλάω τώρα όχι στον Δήμαρχος, ως μηχανικός. Βλέπω ότι και τα δύο project δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Έχουν διαδικασία, έχουν γραφειοκρατία, ναι, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι αυτό που λέμε όμως, γίνονται, είναι εφικτά. Προφανώς γίνονται, προφανώς έχουν οριμότητα, προφανώς όλοι είναι δίπλα και κανένας δεν έχει αντίρρηση σε αυτά. Και να πω και το τρίτο και το γήπεδο του Ηρακλή. Εμείς ήμασταν εκείνη η διοίκηση του Δήμου που βοήθησε έτσι ώστε ο γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής να απαλλαχθεί από αυτό το άλγος των χρεών. Ναι, βέβαια. Να έχει πλέον στα χέρια του τις εγκαταστάσεις τις γηπεδικές και στην περιοχή των Χορτατζίδων που είναι, ξέρετε, κοντά στον, ναι, στο Πανεπιστήμιο, στην Αγίου Δημητρίου, να υπάρξει και εκεί η οικοδόμηση ενός γηπέδου για την τρίτη ομάδα της πόλης μας, έτσι ώστε και οι τρεις μεγάλες ομάδες της πόλης μας να έχουν γηπεδικές εγκαταστάσεις και η πόλη να μην έχει αυτές τις δυσκολίες. Και όλα αυτά, ξέρετε, με υπόγεια πάρκινγκ, με προσβάσεις, με κόμβους, με ασφάλεια. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνω στο γήπεδο και πηγαίνω πολλές φορές, βλέπω και λέω πώς βγαίνει ο κόσμος, πώς μπαίνει και πώς βγαίνει ο κόσμος, πόσο ταλαιπωρείται ο κόσμος, πόσες φορές έχουν έρθει φίλοι και μου λένε για να πάμε στο Χαριλάου, πού να θα παρκάρουμε, πώς θα πάμε, με τα πόδια, χώρος, μέσα από τα στενά. Ναι, στα στενά που παρκάρουν. Ποια είναι η όχληση για τη γειτονιά. Δηλαδή, εκείνοι οι χώροι πρέπει να
να είναι όφελος για τη γειτονιά όταν χρησιμοποιείται. Δεν θα όχι... μιλάμε δηλαδή μόνο για ένα γήπεδο, θα μιλάμε για ποιοτική αναβάθμιση όλης της περιοχής. Και αν θέλετε, και αυτή είναι η στερόβουλη, ας το πούμε, σκέψη του Δημάρχου, ότι μέσα από αυτές τις αναπλάσεις να βελτιωθεί και η πόλη, να βελτιωθεί η πόλη, και η γειτονιά. Πάνω στο γήπεδο του Άριου, θέλω να, να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα. Έτσι. Να έχει ζωή όλες τις ώρες της μέρας. Γιατί ξέρετε, αν υπάρχουν χρήσεις, το γήπεδο ανοίγει. Πόσες, ξέρω εγώ, κάθε Σάββατο, Τετάρτη, αν έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες ή κύπελλα. Για 2, 3, 4 ώρες μετά σβήνουν τα φώτα τελείως. Το θέμα είναι να υπάρχει εκεί ζωή, να υπάρχουν χώροι, να υπάρχουν γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτήρια, καταστήματα, ιστορικές χρήσεις. Και έτσι να έχουμε μια άνθηση και μια ασφάλεια στην περιοχή, να υπάρχει ζωή. Ναι. Έτσι, όπως έχουμε παρακολουθεί στο ρεπορτάζ, στο κομμάτι που αφορά την διπλή ανάπλαση για το γήπεδο του Άρη, Χαριλάου και οικόπεδο ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ, μοιάζει το πιο κρίσιμο για το σύντομο επόμενο διάστημα να είναι ένα νομοθέτημα από κυβερνητικής πλευράς που θα ξεκαθαρίζει πια τον δρόμο της ανταλλαγής. Γιατί μετά μάλλον θα ξεκλειδώσουν, θα απεγκλωβιστούν οι επόμενες διαδικασίες. Είναι σωστό? Είναι σωστό. Ξέρετε, έχουμε πολύ πλέον και σημαντική εμπειρία. Για παράδειγμα, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, όπου ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έπρεπε ίσως να το αναφέρω και αυτό σε αυτά που προετοιμάζουμε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεμπλέξει το project αυτό, προσέφερε 11.000 τετραγωνικά μέτρα. Με μια νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η λύση γι' αυτό. Θα δούμε στην πορεία τι θα χρειαστεί. Θα πάμε σε ειδικό χωρικό σχέδιο, θα πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση. Ξέρετε, όλα αυτά είναι προσέγγιση νομοθετική. Ίσως λίγο αφορούν όλους τους, τους πολίτες, αλλά και η εμπειρία υπάρχει και η θέληση υπάρχει, έτσι ώστε να ακολουθηθεί ο συντομότερος και αποτελεσματικότερος δρόμος. Τον Φεβρουάριο το περιμένετε αυτό? Δεν έχω κάποια ημερομηνία να σας δώσω, αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι του Δήμου, του Άρη, της Πολιτείας, της Περιφέρειας δουλεύουμε πάνω σε αυτό, με εμπειρία και με θέληση, έτσι ώστε να έχουμε το συντομότερο δυνατό την ολοκλήρωση. Εκεί πέρα ίσως έχουμε περισσότερους εταίρους, αλλά πιστέψτε, όλοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και συζητούν. Τώρα εγώ να το πω, Αλέξη, και δεν θέλω να φανεί έτσι πολύ αβανταδόρικο, με μπαμπά Ζέρβα έγινε Τούμπα, με γιο Ζέρβα μπορεί να γίνει νέα Τούμπα, θα γίνει γήπεδο του Άρη, και άμα γίνει και γήπεδο του Ηρακλή, τελειώσαμε. Καλά, αντιλαμβάνεστε ότι για μένα αυτό είναι ένα όνειρο, όπως υπάρχει στην πλακέτα το όνομα του πατέρα μου. Έτσι. Όταν είχε κατασκευαστεί η Τούμπα και στα γένειά της το 1959, να υπάρχει και το δικό μου το όνομα σε κάτι αντίστοιχο. Μα μαθηματικά, αν το δούμε, πηγαίνει προς τα εκεί. Αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, με όλες μου τις γνώσεις, και ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που παθιάζεται, ένας άνθρωπος που θέλει να φέρει αποτελέσματα, και θα αγωνιστώ για αυτά τα μεγάλα project, γιατί ένας άνθρωπος που χαίρεται να πηγαίνει στα γήπεδα θέλει να βλέπει και ωραία γήπεδα. Ναι, έτσι, έτσι. Για το σχεδιασμό των επόμενων εκλογών είναι ώρα, σας ρωτήσουμε. Παρακαλώ. Έτοιμοι είμαστε για όλα. Ξέρετε, η προεκλογική περίοδος αρχίζει από την επόμενη μέρα των εκλογών. Έτσι. Αλήθεια είναι. Απλώς έτσι και ως παρατηρητής των πραγμάτων, είναι προφανές ότι μια ομάδα ανθρώπων που συναντήθηκε και συμπορεύτηκε και συμπορεύεται ακόμη, άσχετα αν δεν ξεκίνησαν μαζί, με την έννοια των ψηφοδελτίων εννοώ, μάλλον αφού ολοκληρώνουν τη θητεία, θα ξεκινήσει και μαζί το σπριν για τις επόμενες εκλογές ή όχι? Έτσι ακριβώς. Και εγώ, ξέρετε, δεν έχω σε αυτά καμία αφιβολία κατά πόσο ένας άνθρωπος που αγαπά την πόλη μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την διαδικασία. Το 19 ήταν μια περίεργη εκλογική διαδικασία με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως είπατε, όπου είχαμε 19 διαφορετικούς σχηματισμούς, 16 παρατάξεις οι οποίες εκλέχτηκαν. Αποτέλεσμα αυτού είναι ακόμα και σήμερα τα δημοτικά συμβούλια να κρατάνε 9 ώρες, 10 ώρες συζητήσεις επί συζητήσεων. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της σύνθεσης, είμαι ένας άνθρωπος του αποτελέσματος, να συζητάμε, αλλά να πράττουμε περισσότερο από ό,τι συζητάμε. Ναι, ξέρετε, βέβαια, η Θεσσαλονίκη έχει κουραστεί από το να συζητάει, από το να μαλώνει, από το να βάλει και από τελικά να μην γίνεται τίποτα.
και τελικά να μην έχουμε τα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών μας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι Θεσσαλονικοί θέλουμε να βλέπουμε αποτελέσματα, θέλουμε να βλέπουμε έργο και νομίζω σιγά σιγά αυτό αντιλαμβάνονται ότι με τη δική μας διοίκηση συμβαίνει. Άρα σε αυτή την προσπάθεια είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, όσοι αγαπούν τη Θεσσαλονίκη είναι ευπρόσδεκτοι να ενταχθούν, να δουλέψουμε μαζί. Υπάρχει αυτό που είχα πει και προεκλογικά, το είπα και στην πρώτη μέρα όταν ανέλαβα. Τι χρειάζεται? Δουλειά και δουλειά. Όλα ωραία. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι λεπτομέρειες. Τι χρώμα που κάμισο φοράει ο Κώστας αυτή τη στιγμή, είναι καρό, είναι μονόχρωμα, έχει πολύ μικρή σημασία από το αν είναι σε θέση να κάνει καλά τη δουλειά του και να δουλέψει για την πόλη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Πάρα τα χαρά πολύ. Μας και σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Έχετε δίκιο. Σας φιλοξενούμε εδώ που γηπεδούχος μας φιλοξενείτε. Γηπεδούχος ο Δήμαρχος. Εγώ σας ζηλεύω λιγάκι που έχετε αυτή ναι, όντως, και η αλήθεια είναι ότι έχετε την εικόνα του παλμού της πόλης. Του περνάει ο κόσμος, χαιρετάει, κορνάρει. Ρίχνει και κανένα μπινελίκι πότε, δεν πειράζει. Άλλωστε το παράπονα στο Δήμαρχο ισχύει. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, που είστε μαζί μας. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.